πήρε κόκκινο. Δεν ξέρει. Όχι. Με το κόκκινο περνάνε οι απαρχιώτες, με το πράσινο οι Αθηναίοι. Τσελεμπή από το Λυκοχώρι. Ποια είπατε? Η Χάιδο του Τσελεμπή είναι εξαδέρφη μου. Α, ναι. Εδώ μένει. 8 πάτωμα φάτσα στη σκάλα. Πού? 8 πάτωμα φάτσα στη σκάλα. Πού? Χαίρετε. Ε, πατριώτη, πού πας? Από εδώ είναι η ξαδέλφη σου. Έπρεπε να είχε έρθει. Θα τον περιμένω λίγο ακόμα και θα φύγω. Ναι, 10 λεπτά ακόμα. Πού σε ρε μάνα μου. Στον Παρνασσό ανέβηκα. Αγάθο μου, ήρθες επιτέλους. Γιατί άργησες? Έλεγα πως δεν θα έρθεις. Πώς ανεβαίνετε εδώ απάνω? Με τα πόδια ανέβηκες. Αμπτή πετώντας. Πάμε μέσα. Τώρα. Εσύ θα κοιμηθείς εδώ απόψε. Είναι αργά να σε πάω στο μαγαζί που θα πιάσεις δουλειά. Το πρωί που θα γυρίσω... Το πρωί θα γυρίσεις? Ναι, έχω την αδειά μου σήμερα. Θα κοιμηθώ σε μια φίλη μου. Και τα αφεντικά σου? Λείπουν τώρα. Θα γυρίσουν αργά και θα πάνε κατευθείαν για ύπνο. Μη σε νοιάζει, δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Πάω να σου φέρω κάτι να φας. Σου έφερα όμως λίγο κονιάκ. Πιες κάμποσο, θα σου κάνει καλό. Τι κάνουν στο χωριό? Καλά. Εντάξει, εγώ φεύγω γιατί βιάζομαι. Θα τα πούμε αύριο. Άντε, γεια σου.
Ooh.
ποταμό βρέθηκα τώρα εγώ και δεν μπορώ να σωθώ αφού τρελά σ' αγαπώ. Αλλά στο τέλος σε πλέξα, γι' αυτό και τιμωρήθηκα σκληρά. Γι' αυτό και τιμωρήθηκα σκληρά. Γι' αυτό και έτσι φαίνεται. Στο διάδρομο, ακούς? Όχι, δα. Πού βρεθήκαν στο διάδρομο κότες? Ξέρω εγώ. Θεέ μου, φαντάσματα θα είναι. Μη λες ανοησίες. Φαντάσματα. Κότες είναι. Κάπου απ' έξω. Πού απ' έξω? Ή στο διάδρομο. Ω, Θεούλη μου. Λοιπόν, στάσου να δεις. Σταματήστε πια! Σταματήστε! Πάσα εδώ! Ευχαριστώ.
πιάρετε. Στο καλό, παιδάκι μου. Βρε καλό στον Αγάθο να... Τι έγινες, μωρέ. Αγάθο, μου τηλεφώνησε η Χαϊδό πως έδειξα το σπίτι και ανησύχησα. Γιατί δεν περίμενες να γυρίσει. Είπα να μην την ανησύχησε. Καλά. Και πού γύριζες από τα χαράματα. Πού γύριζες. Ως ότου να έρθω. Με τα πόδια ήρθες, μωρέ, από εκεί πάνω. Τι να έρθω. Κύριε Χριστόδουλε, θέλω ένα πακέτο μακαρόνια Στέλλα. Στέλλα, αλλιώτικο απ' τα άλλα. Ένα βάζο μέλι. Πολύ καλή μάρκα. Ένα ρολ. Και αυτό. Μάλιστα, και ένα κιλό ρύζι. Μάλιστα. Να και να μας. Επίσημο τραπέζι βλέπω. Μπα, ξύπνησες. Ποιος άρθει για το δείπνο. Ο καινούριος υπάλληλος στο μαγαζί. Μπα, πότε ήρθε. Σήμερα το πρωί από το χωριό. Και θα του κάνουμε το τραπέζι. Τηλεφώνησε ο Χριστόδουλος πως θα τρώει μαζί μας. Θαύμα, λες να είναι όμορφο. Δεν με ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει όμως εμένα. Έχεις και τίποτα άλλο στο νου σου. Χαίρετε. Καλώς ήλθατε. Ορίστε. Η Μπέγκη. Η μικρότερη αδερφή μου. Περάστε. Το τραπέζι είναι έτοιμο. Περάστε, καθίστε. Πού είναι η Πανωρέα? Μέσα. Τι κάνει και δεν έρχεται? Τώρα θα έρθει. Φώναξε την και έχουμε ξέρον άνθρωπο. Κάνα μεζεδάκι. Πώς το γνωρίζεις? Από το σκαρί του. Για πες μου κάτι από τα ταξίδια σου. Τότε που δούλευες στα καράβια. Τι να σου πω. Ό,τι να είναι. Ξέρεις, ένα από τα μεγάλα μου όνειρα είναι να ταξιδέψω στον κόσμο με καράβι. Εσύ δεν νοσταλγείς ποτέ τη θάλασσα? Όχι. Ψέματα. Λένε πως ο ναυτικός δεν απαρνιέται ποτέ τη θάλασσα. Ώσπου να βρει καλό λιμάνι να αράξει. Κι εγώ βρήκα το λιμάνι μου. Και δεν θα το βαρεθείς ποτέ? Όχι. Μόνο αν με βαρεθεί αυτό. Παριστάνεις εσύ, το τουρίστα. Άλλη φορά την ώρα της δουλειάς να μείς εδώ με το τρανζίστορ. Αλίμονος, αλίμονος. Ετοίμασε τα ψώνια του Χατζη Θωμά. Όλα εντάξει, μόνο το σαλάμι δεν ετοίμασα. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
Αυτό εδώ τι είναι? Θέλει από το καλό. Πάλι τα ίδια, βρε. Βρε, είσαι χαζός ολότελα. Δεν είσαι. Πάει καλά. Τότε τι είσαι, βρε? Για το καλό έμπορο δεν υπάρχει καλό και δεύτερο εμπόρευμα. Ό,τι έχει το μαγαζί είναι καλό και πρώτης ποιότητος. Ακούς που σου λέω. Δεν είμαστε εδώ για το συμφέρον του κόσμου. Είμαστε για το δικό μας συμφέρον. Αυτό που σου λέω, αυτό πρέπει να ακούς. Και ο αδερφός σου ακόμα να είναι, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις. Αυτό θα πει έμπορος. Καλά έκανες, θα το έκανα εγώ. Ναι. Κατάλαβες? Ναι. Εμένα μου λες. Για κοίτα ποιος είναι το τηλέφωνο. Παντοπολή ειλικρίνεια. Ορίστε. Δεν μου λες, Αγάθον, έχετε καλό παστούρμα στο μαγαζί? Ναι, πρώτη τάξη. Καλά, δώσε μου τον κύριο Χριστόδουλο. Μάλιστα. Η αδερφή σας Δεσποινής πανωρέα. Λέγεται. Χριστόδουλε, άκουσε. Ήρθε η θεία Μαριγό. Θα μείνει να φάμε εδώ το βράδυ μαζί μας. Στείλε μου, σε παρακαλώ, λίγο παστούρμα. Ξέρεις πόσο της αρέσει. Παστούρμα δεν έχω. Δεν έχεις? Δηλαδή έχω κάτι εδώ, αλλά είναι για πέταμα. Καταλαβαίνεις, θα ρεζιλευτούμε. Καλά, τι μου λέει ο Αγάθων. Ολότελα χαζός είναι αυτός ο άνθρωπος. Τώρα θα τον μάθεις, δεν τον ξέρεις. Τέλος πάντων, καλά, στείλε μου με δάφτον λίγο κασέρι. Και μην αργήσεις το βράδυ, ε. Καλά. Καλημέρα. Βρε, καλώς το Λεωνίδα. Τι κάνεις? Παντρεύτηκες και χάθηκες από τον κόσμο. Δεν καταλαβαίνεις. Ο γάμος σκλαβώνεσαι. Μην κοιτάς εσείς οι ελεύθεροι. Εμείς πια. Μη συζητάς. Καλά, τι κάνεις εσύ? Δεν θα το αποφασίσεις πια? Για τέτοια είμαι εγώ τώρα. Με δύο ανήπαντρες αδερφές στην καμπούρα μου. Καλά τώρα η Πέγγι. Έχει ακόμα καιρό μπροστά της. Δεν με νοιάζει αυτή. Την Πανωρέα όμως την πήραν τα χρόνια. Δεν την ξέρεις την τύχη του καθενός. Μη στενοχωριέσαι. Όλα τακτοποιούνται στο τέλος. Έχε το νου σου. Αν βρεθεί κανένας καλός άνθρωπος, ας είναι και φτωχός. Εμένα δεν με νοιάζει. Δεν μου είχες πει τίποτα. Θα το έχω υπόψη μου. Βέβαια. Ευχαριστώ. Αγάθων. Ορίστε. Το νου στο μαγαζί. Θα πεταχτώ στην τράπεζα. Μάλιστα. Πάμε. Και έχουν συγκεντρωθεί τώρα πρώτη θητεία στο Ερμίδι, περίπου που έχουν κάνει και η εξαιρετική ημερία. Ο Γαϊτάνος, οι εκτελεστές του Πάου, κατευθύνει τους συμπαίκτες του, παίρνει φόρα, σουτάρι, σεντράρι, παλιά. Κατευθύνεται στο κέντρο μήνυ του Πάου, φτάνει σε έναν αμυντικό παίκτη που σουτάρι, αλλά βγάζει την μπάλα βελτιστικά out, χωρίς κανένα κίνδυνο να απειλήσει την ευθεία του Ερμίδη.
Χαίρετε. Ένα κουτί Έσεξ και μισό κιλό χαλβά. Μισό κιλό χαλβά. Ανοιχτό το μαγαζί. Θα μας κατακλέψουν. Δεν το κατάλαβα, αφεντικό. Γιατί με αντιλοδέθηκες έτσι. Με έπιασε πονόδοντος. Πότε σε έπιασε? Τώρα μια ώρα. Πονάς πολύ? Τρελάθηκα. Να πας στο γιατρό. Άσε σε λίγο. Ένα κουτί σπίρτα. Πάρε. Ευχαριστώ. Άντε, τι χάζεψες. Άντε, ρε κορόιδο. Τι είπες, μωρέ? Όχι σε ένα αφεντικό. Να, ρε τσοπάνι. Σούστριψε, μωρέ. Με ποιον κουβεντιάζεις? Κάτι θυμήθηκα, αφεντικό. Για έλα εδώ. Για έλα εδώ, είπα. Στάξουμε. Σήκω, βρε, απάνω. Φτάσου να το. Φτάσου να το. Στράξου μένα. Θα στο κοπανίσει το κεφάλι τώρα. Τι σου είπα, μωρέ? Το μάτσε, αφεντικό. Το μάτσε. Θα στο κλειδώ στο σιρτάρι για να μάθεις. Άσε τις κλάψες και πιάσε δουλειά. Thank you.
Δεσποινείς πανωρέα! Ποιος είναι? Ο Αγάθος! Έλα πάνω! Αγάπη μου εσύ είσαι! Έλα λοιπόν και σε ήθελα! Με ήθελες! Ναι, και γι' αυτό σε λατρεύω. Βρίσκεσαι πάντα εκεί που σε θέλει κανείς. Έφερες τα ψώνια. Ναι. Δεν είναι κάτι η αδελφή μου? Όχι. Έλα να μου κάνεις μια χάρη, να μου λείψεις την πλάτη με λάδι, δεν μπορώ μόνη μου. Τι βρέμεις έτσι? Θέρμες έχεις? Βλέπω τον άνθρωπο να σου αλείψει την πλάτη με λάδι. Τι ήθελες να κάνω, να περιμένω εσένα και να με ξεροψήσει ο ήλιος? Να μας συγχωρεί η Δεσποινής. Δεν το ξέραμε ότι μας χρειαζότανε. Άντε, τελείωνε. Τι κάνεις? Καλά. Σε 10 λεπτά θα είναι εκεί. Άντε, τι κάθεσαι. Πήγαινε και να γυρίσει σύντομα. Α, γεια Στάσου. Να περάσεις πρώτα από τον Τράκα, να εισπράξεις αυτό το λογαριασμό. Σου γράφω εδώ τη διεύθυνση. Δεν θυμάμαι σε ποιο πάτωμα μένει. Πρώτα το θυρωρώ. Μα πρόσεξε, μη σταρχίσει τα λόγια και σε του πάρει. Είναι μεγάλος καταφερτής. Αν δεν σου δώσει τα λεφτά, μην το κουνήσει από εκεί, κατάλαβες? Κατάλαβα. Άκου. Εσύ δεν το ξέρεις. Μπορεί να βγει και να σου πει ότι ο Τράκας βγήκε έξω. Και να είναι ο ίδιος. Το έχει κάνει κι άλλες φορές. Μωρέ, πιάωσε εμένα, ναι. Δεν ξέρεις τι ατσίδα είπε. Αμέ. Τι έγινε πάλι? Τα συνηθισμένα. Καλημέρα, κύριε Δελιγιώλη. Πάλι καυγάδες είχαμε. Δεν φταίω εγώ, κυρία, στη φύλακα, ούτε σήμερα. Πρωί-πρωί η κυρία του διπλανού άνοιξε το ραδιόφωνο μέχρι τέρμα και τραγούδαγε για παπάνω. Ο Γεγιές από την άλλη έπεσε με την κιθάρα του και ούρλιαζε σαν κανίβαλος. Τι να κάνω? Σας είπαμε ξανά, σε τέτοιες περιπτώσεις να τηλεφωνείτε αμέσως σε εμάς. Να μην δημιουργείτε καυγάδες. Μανεύρα είναι αυτά, κύριε αρχιφύλακα. Δεν είμαι από πέτρα. Μπορείς να κρατηθείς. Κύριε Δελιγιώλη, να μάθετε να κρατιέστε. 3 μέρες μόνο είστε εδώ και έχετε δημιουργήσει κιόλας 5 καυγάδες. Μα εδώ δεν είναι πολυκατοικία, είναι τρελοκομείο! Και εκεί που μένατε πρώτα, τα ίδια κάνατε. Το ξέρουμε. Πρέπει να κρατάτε τα νεύρα σας. Αλλιώς σας προειδοποιώ. Είναι η τελευταία σύσταση που σας κάνω. Εάν ξαναδημιουργήσετε καυγά, θα σας πάω στο αυτόφορο. Χαίρετε. Το διαμέρισμα του κύριου Τράκα. 5ος όροφος. Στο βάθος του διαδρόμου. Μάλιστα. Χαίρετε, κύριε Τράκα. Σας βρήκε ο υπάλληλος του Μπακάλικου. Όχι τώρα, βιάζομαι.
Ο κύριος Τράκας. Ποιος είπατε? Τράκας. Λάθος κάνετε. Πού πάτε, κύριε? Ε, κύριε! Τι είναι το καφενείο? Σπίτι. Λοιπόν. Λογαριασμός. Ποιος λογαριασμός? Γράφει, διάβαση. Δεν καταλαβαίνω. Τι λογαριασμός είναι αυτός? Ποιος είστε? Υπάλληλος του Μπακάλικου. Τι? Ποιο Μπακάλικου? Η Ικρίνια. Χρωστάς κι αλλού. Τι λέτε, κύριε? Είστε τρελός? Βιάζουμε. Σας παρακαλώ, κύριε, μη με βασανίζετε και είμαι και νευρικός. Πέστε μου, τι θέλετε? Τα λεπτά. Ποια λεπτά? Γράφει μέσα. Μα σας είπα, δεν ξέρω. Έλα τώρα. Σας το λέω ξανά, κύριε, δεν καταλαβαίνω, δεν παίρνετε από λόγια. Δεν περνά σε μένα. Εγώ είμαι ατσής. Θα κάνω φόνο. Κύριε, η υπομονή έχει και όρια. Αδειάστε μου αμέσως τη γωνιά, γιατί αλλιώς... Τα λεπτά αλλιώς... Ποια λεφτά, μωρέ! Πάλι τα ίδια. Σε μένα τώρα, κύριε Τράκα. Ποιος Τράκας, μωρέ! Εγώ Τράκας. Εγώ είμαι Τράκας. Με γάτους. Μεγάλος, ε! Τώρα θα δεις. Εδώ είσαι. Τι κάθεσαι έτσι ολομόναχη? Με ποιον να καθίσω? Η Πέγγι που είναι? Την Πέγγι ρωτάς? Αλίμονο σε εμάς που κλεινόμαστε μέσα σαν τις καλόγριες. Τι έχεις, έκλαψες? Έλα. Μην κάνεις έτσι. Το ξέρω, στενοχωριέσαι εδώ μέσα. Κι εγώ αδειάζω. Δεν είπα πως φταίς εσύ, το ξέρω. Ετοιμάσου να βγούμε απόψε έξω. Όχι. Πού θες να πάμε? Θέατρο, κινηματογράφο, ταβέρνα, όπου θέλεις. Όχι απόψε, είμαι κουρασμένη. Ευχαριστώ. Άλλη βραδιά πάμε.
εκεί. Είναι κανείς μέσα? Είμαι σίγουρη πως ήταν το τηλέφωνο μας. Θα ξύπνησε ο αδελφός μου. Λες? Το δωμάτιο του αδελφού μου. Να, το σηκώθηκε. Λες να μας είδε κανείς και να τον ειδοποιήσει με το τηλέφωνο. Έλα τώρα, μη λες ανοησίες. Ξύπνησε και αδελφή μου. Κάτι σοβαρό συμβαίνει, δεν σου λέω. Να δεις που ψάχνουν να με βρουν. Έλα τώρα, από πού και ως που θα ψάχνουν για σένα? Δεν ξέρω, πρέπει να φύγω. Αν δεν με βρουν, είναι ικανή να αναστατώσουν τη γειτονιά. Μα αν πας τώρα, θα σε δουν. Θα πω πως βγήκα να πάρω λίγο αέρα. Εγώ λέω να μείνεις εδώ, ώσπου να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω πως δεν είναι τίποτα και σε λίγο θα ξαναπέσουν για ύπνο. Και αν μας ανακαλύψουν? Αν μας ανακαλύψουν, θα τελειώνουμε μια ώρα νωρίτερα. Θα με βγάλουν και από τον κόπο να έρθω να σε ζητήσω από τον αδερφό σου. Αστειεύεσαι, γιατί δεν τον ξέρεις τον αδερφό μου. Είναι ικανός αν μας βρει να μας σκοτώσει και τους δύο. Θα φύγω. Και αν δεν συμβεί τίποτα, αύριο όπως είπαμε. Γεια σου. Yeah. Τι συμβαίνει, πού πας? Στο μαγαζί μου τηλεφώνησε η αστυνομία. Κλέφτες. Έτσι φαίνεται. Και ο Αγάθο? Δεν απαντάει, φαίνεται πως το χτύπησαν. Ωχ, Θεέ μου. Να πάρει η οργή και είχα αφήσει τη σπράξη στο ταμείο. Φύγε εσύ γρήγορα. Θα περιμένω να δω τι θα γίνει με σένα. Πού ήσουν εσύ τέτοια ώρα? Είχα βγει να πάρω λίγο αέρα. Μα, φαντάζομαι. Τι κάνεις εκεί, μωρέ? Κοιμάμαι, αφεντικό. Και κλέφτες? Έτσι φυλάς το μαγαζί? Κλέφτες? Τι κλέφτες? Δεν κατάλαβες τίποτα? Α, μωρέ, πνίξιμο που θέλεις. Δεν άκουσες κανένα θόρυβο εδώ μέσα? Μα εδώ πήγε να γκρεμιστεί το μαγαζί. Εσύ δεν άκουσες τίποτε? Συγγνώμη, δεν άκουσα τίποτα. Κοιμάμαι λίγο βαριά. Στη γάτα του μαγαζιού? Λέγε, στη γάτα! Όχι, όχι, στο ποντικό. Και έφερες κάτω όλο το μαγαζί? Και γιατί δεν μου απαντούσες? Ξέρετε, δεν ήταν εύκολο να σηκωθώ. Έχει τη λόξα να κοιμάται ολόγυμνος. Είναι, λέει, υγιεινό. Δεν φοράς τίποτα? Μόνο τις κάλτσες. Thank you.
τίποτα. Εκείνος ο χαζοαγάθωνας κυνήγαγε τα ποντίκια με τα παπούτσα και μαζεύτηκε όλη η αστυνομία. Γιατί έπρεπε να τα κυνηγάει ξυπόλυτος. Τι σαχλαμάρες είναι αυτές που λες. Καλά δεν λέω. Τι γύριβε η αστυνομία. Απαγορεύεται να τα κυνηγάει με τα παπούτσια. Παράτα με σου λέω. Όλο κουταμάρες λες. Εγώ λέω κουταμάρες. Ή εσύ έχεις τα νεύρα σου νυχτιάτικα. Ω Θεέ μου, και μας ξυπνήσετε μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα. Καλά τώρα, να παραπονιόμαστε εμείς γι' αυτό, αλλά όχι κι εσύ. Εσύ εκείνη την ώρα έπαιρνες τον αέρα στον κήπο. Ναι, αλλά ανησύχησα κι εγώ, αναστατώθηκα. Αυτό μάλιστα. Δεν ανησύχησες μόνη σου. Ανησύχησε και η συντροφιά σου. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Όλοι παράξενα μιλάτε απόψε. Καταλαβαίνω όμως εγώ, που αυτός ο μαντράχαλος κόντεψε να πέσει απάνω μου και να με σκοτώσει την ώρα που πηδούσε από τη μάντρα. Κατάλαβες τώρα. Τον ανόητο και του είπα να φύγει αμέσως. Φαίνεται ότι καθυστέρησε. Έτσι φαίνεται. Καλά τι ήθελε πάνω στη μάντρα, δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Κοίτα πράγματα. Να τσακιστεί να τρέχουμε στους γιατρούς καλά καθούμενα. Να τσακιστεί. Τσακίστηκε, δεν λες. Τσακίστηκε. Έβγαλε το πόδι του. Έφευγε κουτσένοντας. Οχ, πάει. Άλλη αναβολή του γάμου. Μπαμπά, είχατε ορίσει και το γάμο. Ναι. Και εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Θα σας το λέγαμε. Πότε. Μετά το γάμο. Μην αστειεύεις, αυτές τις μέρες θα έρχονταν να σου ζητήσει το χέρι. Βέβαια. Βέβαια, σήμερα οι νέοι παίρνουν πρώτα όλα τα άλλα από μια κοπέλα και έπειτα ζητάνε και το χέρι. Έλα τώρα, τι λόγια είναι αυτά που λες. Δεν μου λες. Πώς το ξέρεις ότι θα έρθει να σε ζητήσει. Μ' αγαπάει. Είσαι σίγουρη. Αν είμαι, μ' αγαπάει λέει και θα παντρευτούμε σύντομα. Πότε είπατε θα παντρευτείτε, Δεσποινής, να το ξέρουμε κι εμείς. Δεν πιστεύω να θυμώσεις, θα σ' το έλεγα. Δεν με ενδιαφέρει αν μου το έλεγες ή όχι. Με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Αυτό δεν το σκέφτηκες. Εμένα δεν με σκέφτηκες καθόλου. Σε σκέφτηκα. Όλα τα σκέφτηκα. Μα τι μπορούσα να κάνω. Πρέπει να καταντήσω κι εγώ. Γεροντοκόρησα και εμένα, ε. Πες το λοιπόν, γιατί διστάζεις. Έλα τώρα. Μην πληγώνεσαι μόνη σου. Δεν πληγώνομαι μόνη μου. Με πληγώνει η αχαριστία των άλλων. Τόσα χρόνια θα μπορούσα να είχα κι εγώ παντρευτεί. Μα αστάθηκα σαν μάνα. Το ξέρουμε τι σου χρωστάμε. Δεν ανάγκη να μας το πεις. Μα τι ήθελες να κάνω. Αν έλεγα όχι, με απειλούσε πως θα έφυγε πάλι με τα καράβια. Και τον αγαπώ. Και ο κόσμος τι θα πει τώρα. Η μικρότερη παντρεύτηκε. Η πανωρέα πάει. Έμεινε γεροντοκόρη. Δεν θα πουν έτσι. Δεν θα παντρευτώ πρώτη. Θα παντρευτείς και εσύ την ίδια μέρα. Με ποιον, με τον Αυγερινό. Θα δούμε. Δεν χάθηκαν οι άντρες. Φτάνει να μην περιμένουμε να μας πέσει από τον ουρανό. Και πιο πολύ ο Χριστόδουλος. Τι να κάνω. Βλέπετε, νύχτα φεύγω, νύχτα έρχομαι. Ο μόνος ανυπατρός άντρας είναι ο Αγάθων. Ο Αγάθων, γιατί όχι. Τον Αγάθων να πάρω, δεν είμαστε καλά. Γιατί, επειδή είναι φτωχός, όταν τον παντρευτείς δεν θα είναι πια με την πρίκα που θα του δώσεις. Θα αστειεύεσαι τώρα. Αυτός είναι μισοχαζός. Όνομα και πράγμα. Αγάθων. Άκου εκεί. Μπορεί να είναι λίγο αγαθός. Κατά τα άλλα όμως δεν μπορείς να πεις, είναι άντρας θηρίου. Και στο κάτω-κάτω τι τον θέλεις να είναι πολύ έξυπνος, να μην μπορείς να το συμμαζέψεις από τους δρόμους. Τότε γιατί δεν τον παίρνεις εσύ που είναι και ερωτευμένος μαζί σου. Σταθείτε, μη μαλώνετε. Νομίζω πως η Πέγγι έχει δίκιο. Μπορεί να είναι λίγο απλοϊκός ο Αγάθων. Έχει όμως χρυσή καρδιά. Και είναι και δουλευτής. Θα γίνει καλός σύζυγος. Μακάρι να έλεγε το ναι. Αυτό μας έλειπε τώρα, να μην μας θέλει κιόλας. Δικαίωμά του είναι να μη ζει. Ξέρεις πως τον φέρνουνε βόλτα εκεί στο μαγαζί και στα σπίτια που γυρίζει. Τότε να πάρει μια από αυτές. Εγώ προτιμώ να μείνω ανύπατη παρά να τον παρακαλέσω κιόλας. Αποκλείεται. Μη φοβάσαι. Αφήστε το σε μένα το ζήτημα. Έχω εγώ τον τρόπο μου να τον κάνω όπως θέλω. Άντε πηγαίνετε τώρα να κοιμηθούμε καμιά ώρα, γιατί ξενυχτήσαμε απόψε. Και αύριο τα ξαναλέμε. Και εσύ, να πεις του δικού σου να έρθει να με βρει. Ναι, 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 ναι.
Καλησπέρα. Μου είπε η μαμά μου να μου δώσετε μια σακούλα λάτι και ένα κουτί σπίρτα. Και μου είπε να τα γράψετε. Αυτό δεν είναι ανάγκη να μας το πει, αυτό το ξέρουμε. Ευχαριστώ. Αγάθων. Ας τα κομμάτια. Δεν μπορείς να φας σαν άνθρωπος πια. Τι έτρωγες πάλι, μωρέ. Όχι, αφεντικό. Τους ντενεκέδες άδειαζα. Τους άδειες τους γεμάτους. Έλα. Θέλω να κουβεντιάσουμε. Συμβαίνει τίποτα, αφεντικό. Θα τα πούμε. Δε μου λες τι θα κάνεις. Ως πότε θα κοιμάσαι στον μπακάλικο. Ως ότου με διώξεις. Όχι, να. Θέλω να πω... Θέλω να πω, τι θα κάνεις, δεν θα παντρευτείς. Πότε, αδειάζω. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, δεν είναι πράγματα αυτά. Η δουλειά, δουλειά βέβαια. Αλλά είσαι άνθρωπος, πρέπει να ανοίξεις σπίτι, να δημιουργήσεις οικογένεια. Πού, στο μπακάλικο. Καλά τώρα, μην τα παίρνεις τόσο τραγικά τα πράγματα. Ως τώρα, εργένης ήσουνα, έμενε στο μπακάλικο. Δεν είχες ανάγκη από σπίτια. Η καρδιά που το ξέρω. Εντάξει, μη σε παίρνει τώρα το παράπονο. Αν παντρευτείς, δεν θα μείνεις στο μπακάλικο. Θα βρεις σπίτι. Πώς, περισσεύουνε. Θέλω να πω, θα πάρεις σπίτι η νύφη. Τρίκα. Τώρα μάλιστα, δεν βλέπεις. Οι νυφάδες σουβρά κάνανε. Έλα εδώ. Κάτσε. Έλα, έλα, κάτσε. 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 Λες το ναι και τι σε μέλη για τα υπόλοιπα. Το λέω. Το πες, ρε. Ναι. Το πες. Ναι. Το χέρι σου. Εντάξει. 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 Σου έχω μια νύφη που θα τρίβει τα μάτια σου. Θα δούμε εκείνη τι θα κάνει. Και πού να ξέρεις ότι σε θέλει. Με ξέρει. Ναι. Και της αρέσεις πολύ. Εγώ. Ναι. Γύρευε τι όρνιο είναι. Είναι καλή και παίρνει και γερή πρίκα. Πα. Ναι. Την ξέρω εγώ. Ναι. Την ξέρεις και την καλοξέρεις μου φέρει. Και σ' αρέσει και σε ένα λιγάκι από ό,τι βλέπω. Κατεργάρι. Αντιβούλη. Ποια είναι. Αντιβούλη. Η αδερφή μου. Πέρα. Καλώς τον κύριο Μαντάρα. Θα τα ξαναπούμε αργότερα. Εγώ φεύγω τώρα, έχω μια δουλειά. Τα μάτια σου 14 στο μαγαζί. Μην ήσυχος. Πιάσε ένα καραφάκι ούζο με μεζέ. Καραφάκι τέρμα. Δεν έχει. Μας τελείωσε μόνο μπουκάλι. Πιάσε ένα. Μπουκάλι. Ναι. Έφτασε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αγαθό, σε παρακαλώ, γέμισε το μπουκάλι πετρέλαιο. Θα γυρίσω μετά να το πάρω. Ακόμα το ούζο. Καλημέρα σας. Μην ανησυχείτε. Θα στεγνώσω τις καθέσεις μας, Τρίνη. Σε παρακαλώ. Δεν αφήνει, λέει, να πάρει τα σαβούρα. Κάτω χέρι σου. Σε παρακαλώ, πιο κύκαλα. Ας το καλό παλιά. Άντε ρε Αγάθο, θα μου το φέρεις επιτέλους. Αμέσως. Wow.
Καλημέρα σα. Αγάθον, έτοιμο το πετρέλαιο. Μάλιστα, το Χρυσοδόπουλο, μάλιστα. Όχι, δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Πού το ούζω. Μάλιστα, τον κύριο Μαντάρα, περιμένετε. Κύριε Μαντάρα, στο τηλέφωνο. Θα τα πούμε. Εντάξει. Παθαίνω εξαιτίας σου. Εξαιτίας του κεφαλιού σου, νόλες. Τι φταίει το κεφάλι μου. Τι ήθελες πάνω στη μάντρα. Αν έβγανα εδώ από το παράθυρο, είχες φασαρίες. Εσύ που με είδες. Σε είδε ο αδελφός μου. Κόντυψε να πέσει πάνω στο κεφάλι του. Ο αδελφός σου. Ναι. Όχι. Δεν τον είδα. Εκείνος όμως σε είδε. Καλά, και πού βρέθηκε εκεί τέτοια ώρα. Για μένα ήρθε. Όχι, του τηλεφώνησε η αστυνομία. Νόμισαν πως είχαν μπει κλέφτες στο μαγαζί. Και τι έκανε που με είδε. Έγινε θηρίο. Με είδε και εμένα που γύριζε και κατάλαβε. Αν είχε πιστόλι πάνω, τι είπε, θα σε σκότει. Οχ. Δύο πορτοκαλάδες. Και ευτυχώς που βιαζότανε. Αλλιώς θα σε κυνηγούσε και έτσι. Καλά. Και όταν γύρισε, τι είπε. Άστα, μη μου τα θυμίζεις. Απορώ κι εγώ πως είμαι ζωντανή ακόμα. Αν δεν ήταν η αδελφή μου να πέσει τα πόδια του και να τον παρακαλέσει, δεν ξέρω κι εγώ τι θα είχε κάνει. Μα τι άνθρωπος είναι. Ο αδελφός μου είναι τόσο καλός που δεν παίρνει περισσότερο. Σε αυτά τα ζητήματα όμως, Θεούλη μου, είναι ικανός να φτάσει μέχρι φόνο. Φόνο? Και εσύ τι το είπες? Δεν το είπες ότι έχουμε σκοπό να παντρευτούμε? Του το είπα, τι να έκανα. Και τι είπε? Τότε είναι που απόγεινε. Αυτό θα το αποφασίσω εγώ, μου λέει, όχι εσύ. Και ούρλες, ζήσαμε εκεί πάνω. Δεν θα μου κουβαλάς εσύ εδώ μέσα. Άσε με, σου λέω, δεν μπορώ να σου το πω. Δεν θέλω ούτε να τα θυμάμαι. Καλά, καλά, μη συγχύζεσαι τώρα. Και όλα αυτά για να μην με ακούσει και να φύγει αμέσως. Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Θα δεις που όλα θα τακτοποιηθούνε. Λες να έχει αντίρρηση για το γάμο μας. Δεν ξέρω. Μια φορά μου είπε πως θέλει να σε δει. Πότε? Αύριο το απόγευμα θα σε περιμένει στο σπίτι. Ω Θεέ μου. Μην κάνεις έτσι. Αυτό θέλω κι εγώ. Θα πάω. Φοβάμαι, Θάνο. Φοβάμαι.
Δεν τον ξέρεις εσύ τον αδελφό μου. Έχε μου εμπιστοσύνη. Όλα θα πάνε καλά. Στο κάτω-κάτω γιατί φοβόμαστε. Κάναμε κανένα κακό. Δεν ξέρω, εσύ είσαι άντρας. Εγώ όμως φοβάμαι. Έλα, ησύχασε. Κάνε κουράγιο στο απόγευμα και θα δεις ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Κοίταξε να χύσεις τις φωνές. Σε παρακαλώ, μη χάσεις και εσύ την ψυχή. Λάκη, έλα Λάκη. Αχ, Θεέ μου, θα το χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο αυτό το παιδί. Σας παρακαλώ, κύριε, προσέξτε μια στιγμή το μωρό να πάω να τον φέρω. Έχω ένα ραντεβού με τον κύριο Χριστόδουλο Θεοχριστόδουλόπουλο, Παπα Θεοδωρακόπουλο. Α, ναι, μάλιστα. Περάστε, σας περιμένει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Βλέπω το χαλάσετε για καλά το πόδι. Ναι, λιγάκι. Βρε, παιδάκι μου. Τι τρέλες είναι αυτές, ρε παιδί μου. Να πας να τσακιστείς τα καλά του καθουμένου. Λες και σε κυνήγαγε ο Μπραήμις. Κάτσε. Ευχαριστώ. Να πέσει απάνω μου. Κοντζάμα άντρας. Να αφήσουμε δυο γυναίκες απροστάτευτες. Μα είναι πράγματα αυτά. Έχετε δίκιο, αλλά να καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Πώς δεν καταλαβαίνω. Αλλά τι να καταλάβω. Αγαπάς την αδερφή μου. Μα... Ωραία. Να φύγεις ήσυχα και να έρθεις λιγάκι αργότερα. Όπως τώρα. Και θα μου πεις. Κύριε Χριστόδουλε, αυτό και αυτό. Ε, βέβαια. Θέλω την Μπέγκη γυναίκα μου. Θα σε έτρωγα εγώ. Δεν θέλω να πω αυτό, αλλά... Ε, λοιπόν. Γιατί να σε κατευθείς κι εσύ. Κι εγώ παραλίγο να τη σκοτώσω πάνω στο θυμό μου. Να χαθούμε. Έχετε δίκιο. Δεν... Τέλος πάντων, ό,τι έγινε, έγινε τώρα. Περασμένα, ξεχασμένα. Πάνε ωραία. Ας δοξάζουμε το Θεό που δεν είχαμε χειρότερα. Ορίστε. Φέρε κάτι να μας κεράσεις, να σου ευχηθούμε να ζήσουν τα αδέρφια σου. Η Μπέγκη, Θεέ μου. Φώναξε την άρθη μέσα. Μπέγκη μου, να ζήσετε. Να ζήσετε. Γεια σας. Γεια. Γεια. Τι όμορφα λουλούδια. Τι ευγενικός που είσαι. Πού είναι η Μπέκη? Στο σαλόνι. Άννα κι άλλος μου γαμπρός. Γεια σας. Καλώς τον Αγάθωνα. Έλα να σου γνωρίσω και τον καινούργιο μου γαμπρό. Ό,τι καλός που είσαι. Τι όμορφο που μυρίζεις. Πάνε θα βάλω στο νερό. Έλα εδώ. Γαμπρός μου. Γαμπρός μου.
Ο καημένος ο Αγάθεν, τι ευγενικός μου είναι. Τι έπαθε, πού είναι τα λουλούδια σου. Μπροστά σου είναι, δεν τα βλέπεις. Αυτό μόνο. Αυτό, τα πολλά βλέπεις τα πήγες στην αγαπημένη του. Ποια αγαπημένη του. Μην κάνεις τη χατζή. Τι λες τώρα, δεν καταλαβαίνω. Δεν σε συμφέρει γι' αυτό. Αν δεν του κούναγες την ουρά σου, δεν θα τα έκανε όλα. Εσύ φταίς γι' αυτά. Τι είναι αυτά, είσαι στα καλά σου. Ώρες είναι να μου πεις τώρα ότι... Τι πάθατε εσείς οι δυο. Φέρε ένα ποτήρι ακόμα για τον... Τι πάθατε, μαλώσατε. Τα είδες τα έργα της αδερφής σου. Λέει ότι ο Γάθεν είναι ερωτευμένος μαζί μου. Ότι του ξεμιάλεις. Μάλιστα. Έφερε το δέσμη μόνο σε μένα. Αλήθεια. Βρε τον παλαβό. Κάτι είχα μυριστεί κι εγώ. Από εδώ χωρέσει ο νους μου. Δεν φταίει αυτός. Η Δεσποινής από εκεί τα έκανε όλα. Πάψτε. Σταματήστε την κρίνια και τις φωνές. Ελάτε κι οι δυο μέσα να μην καταλάβουν. Θα το κανονίσω εγώ το ζήτημα. Τώρα, πάλι πια. Έλα τώρα, ζηλιάρα. Θα τον φέρω εγώ τον Καζανόβα. Γονατιστό μπροστά σου. Να σε παρακαλάει. Τρελάτικο, εσύ δεν θα με πας. Κόψη μουρμούρα και τα νεύρα μη μου σπάς. Μη παριστάνεις τη σατράπησα, γιατί στο λέω αγανάκτησα. Δε με κρατάς, μη θες μαζί μας να γελάσω μα καλά. Αγάπη μου χρειάζεσαι γιατρό, να σε γιατρέψει να μην την πληρώνω εγώ. Η ζηλιά σου παρατραβάει την ώρα να σου πω goodbye. Κοπελίτσα μου χρυσή. Να με φωνάς και να με σέβεσαι, πως έχω βάσανα να σκέφτεσαι. Γιατί που λες, είναι και σήμερα υπάρχουν ως εστές. Αγάπη μου χρειάζεσαι γιατρό, να σε γιατρέψει να μην την πληρώνω εγώ. Η ζηλιά σου παρατραβάει την ώρα να σου πω goodbye. Goodbye. Thank you.
δεν θα πάρω αφεντικό. Δεν βλέπεις. Η νύφη σε περιμένει. Μα εμείς είπαμε... Τι είπαμε. Μα εγώ νόμιζα... Α, πού να το ξέρω. Λάθος έγινε. Τι να κάνουμε. Τώρα είναι αργά να διορθωθεί. Κοίτα, να μην με λες πια αφεντικό. Τώρα είμαστε αδέρφια. Και στο μαγαζί συνεταίροι. Έλα, η νύφη σε περιμένει. Καλό και το ρε συνόλαλο.